Στο πλευρό του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, οι οποίοι ζητούν την επαναλειτουργία του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, τάχθηκαν οι τρεις βουλευτές του Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάς Σαγκαρά, Δημήτρης Ρίζος και Γιώργος Καΐσας, προωθώντας στη Βουλή την αναφορά τους. Κάναμε μια αναφορά στη Βουλή, οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του νομού, για το παιδί, το είναι Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι ιδρύθηκε και έτσι λειτουργήσε. Θα πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές ότι λειτουργήσε μέχρι το καλοκαίρι του 2014. Όλοι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν πλην ενός στις 27 Ενδεκάτου του 2014. Λοιπόν, και τώρα αυτό το εργαστήριο, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο, ο τεχνολογικός εξοπλισμός παρά είναι που λένε για τα δεδομένα τα δικά μας, και να πω ένα χαρακτηριστικό μόνο, ότι υπάρχει αναλυτής που ο οποίος εξετάζει σε επίπεδο DNA τα κονδυλώματα, ο τρίτος στην Ευρώπη, οι δύο έξω στην Ευρώπη και ο τρίτος που δεν λειτουργεί εδώ. Το παιδί παραμένει ανενεργό από το Νοέμβριο του 2014 και οι εργαζόμενοι ζητούν να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σύλλογος, η έλλειψη προσωπικού έχει σαν αποτέλεσμα να μένει ανεκμετάλλευτος ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, αλλά και το κράτος να αναγκάζεται να πληρώνει ιδιώτες για τη διενέργεια των απαραίτητων αναλύσεων. Για τέτοιο εξοπλισμό μιλάμε και όχι για τις απλές εξετάσεις που έχουμε απόλυτη ανάγκη, δηλαδή το νερό των δήμων, των γεωτρήσεων, των δεξαμενών, της θάλασσας, τη λεγεωνέλα των ξενοδοχείων και τέτοια που δουλεύουν αυτά τα μηχανήματα, τα οποία λόγω της υγρασίας πρέπει να εξετάζονται για να ελέγχονται, γιατί είναι μέσα στον κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Είναι σοβαρά πράγματα, δηλαδή, για να μην προσθέσω και άλλα που είναι για τα τρόφιμα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τα παγωτά, με ένα σωρό τρόφιμα τα οποία πρέπει να ελέγχονται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, λοιπόν, τόσο το αναγκαίο και τα λοιπά, έκλεισε το 2014, και βέβαια και εμείς θα πρέπει να κάνουμε και την κριτική μας εδώ αργά. Το ανακαλύψαμε, αλλά το ανακαλύψαμε και βάλαμε μπρος και ζητάμε την επαναλειτουργία του. Θα έχουμε συνάντηση τη Δευτέρα στις 2 η ώρα μαζί με τους διοικητές των νοσοκομείων Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου και οι βουλευτές με τον Υπουργό Υγείας. Ανάμεσα στα άλλα θέματα είναι και ένα αυτό από τα πρωτεύοντα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο να μην φθείρεται και καταστρέφεται και το κτίριο και τα μηχανήματα, και το σημαντικότερο φυσικά να εξασφαλίσουμε την δημόσια υγεία. Στο κείμενο της αναφοράς τονίζεται χαρακτηριστικά από τους τρεις βουλευτές πως η λειτουργία του εργαστηρίου είναι επιβεβλημένη εξαιτίας των διευρυμένων αναγκών που προκύπτουν ως προς την προστασία της δημόσιας υγείας από παράγοντες που την επηρεάζουν δυσμενώς. Να εξασφαλίσουμε τους ανθρώπους να ξέρουμε τι νερό πίνουν, τι τροφές τρώνε, σε τι περιβάλλον επικίνδυνο ή ακίνδυνο ζουν. Νομίζουμε ότι είναι μια υποχρέωση την οποία, που λένε και οι τρεις βουλευτές, το πήραμε πολύ ζεστά και το παλεύουμε. Επισκέφθηκα προσωπικά το Ίδρυμα. Πράγματι υπάρχει μια εργαζόμενη εκεί πέρα, η οποία φυσικά δεν μπορεί, που λένε, να λειτουργήσει όλα αυτά τα μηχανήματα, και δεν μπορεί να έχει ειδική, γιατί χρειάζεται εξειδικευμένος προσωπικό, εξειδικευμένο. Χρειάζεται βιολόγος, όπως δούλευε παλιά, χρειάζεται χημικός, χρειάζεται τεχνολόγοι και φυσικά και βοηθοί σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι με 5-6 άτομα θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση άνετα και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όχι μόνο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά θα ανταποκρίνεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές ότι δεν λειτουργεί ούτε στη Θεσσαλονίκη. Τα δείγματα που παίρνονται από εδώ τώρα στέλνονται στη Λάρισα. Καταλαβαίνουμε όλοι και την απόσταση και την ταλαιπωρία που γίνεται και το ότι δεν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αραιώσαν οι εξετάσεις όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αλλά και ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν ένα δείγμα στέλνεται μακριά και περνάνε ώρες, αλλοιώνεται το δείγμα με κίνδυνο να έχουμε και λαθεμένα αποτελέσματα. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό θα τονίσουμε και στον Υπουργείο, και γιατί υπάγεται στο Κελπνό αυτή η υπηρεσία, θα τονίσουμε στο Υπουργείο
όλα αυτά τα ζητήματα που πραγματικά νομίζω ότι θα μας ακούσουν.